Σήμερα έχουμε συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων του νομού μας και Εκτελεστική Επιτροπή. Είναι μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συνεδρίαση που θεωρώ ότι όλοι την περιμένουμε πάρα πολύ καιρό και οι θεσμικοί παράγοντες της αυτοδιοίκησης αλλά και η κοινωνία της Κέρκυρας, διότι σήμερα εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία η μελέτη και τα τεύχη και το παράρτημα των τευχών δημοπράτησης για τη μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων στο Τεμπλόνι. Επίσης, στην εκτελεστική θα πάρουμε απόφαση ώστε να εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της μεταφοράς, ώστε κατόπιν να πάρει απόφαση και το Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για να βγει η πρόσκληση να δημοσιοποιηθεί και να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Άρα είναι η αρχή, το μεγάλο βήμα για να ξεκολλήσουν χρόνια προβλήματα, να δοθεί η προσωρινή λύση, αλλά μακροπρόθεσμα και η οριστική στο πρόβλημα αυτό που ταλανίζει το νομό μας επί δεκαετίες. Δυστυχώς η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, ήταν κατά πλειοψηφία. Θεωρώ όμως ότι επειδή θα συζητηθεί πάλι το θέμα, δηλαδή θα αποσταλεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Υπουργείο για τελική έγκριση, και κατόπιν θα επιστρέψουν η τελική μελέτη με τα οριστικά τεύχη δημοπράτησης, θα συζητηθούν και πάλι στην Εκτελεστική Επιτροπή, ώστε να βγουν οι όροι και προϋποθέσεις της διακήρυξης για το διεθνή διαγωνισμό, για τη μονάδα, για το εργοστάσιο κομποστοποίησης, όπου εκεί θα μπορέσουν να τεθούν και από τους συναδέλφους και τα μέλη του φορέα οι παρατηρήσεις, οι τροποποιήσεις, οι συμπληρώσεις ή όποια άλλα ζητήματα επιθυμούν να θέσουν στο τραπέζι της συζήτησης. Κάτι άλλο θέλετε? Ναι, κυρία Δημαρχέ, είπατε ότι ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Υπήρξαν αντιδράσεις? Τέθηκε η πρόταση από πλευράς του κυρίου Τρεπεκλή, από την κυρία Κόκαλη, από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και από το Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, τον κύριο Λέση, το αίτημα αναβολής του θέματος, διότι ήθελαν να το μελετήσουν, δεν είχαν προλάβει να το μελετήσουν και να το διαβάσουν όσο καλά θα ήθελαν, και τέθηκε η πρόταση για αναβολή. Όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια αναβολής για ένα θέμα που είναι κολλημένο ήδη πολλά χρόνια. Έχει συζητηθεί πολλές φορές και στα Δημοτικά Συμβούλια και στα Διοικητικά Συμβούλια του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων. Και όπως είπα, δεν είναι και η τελική συζήτηση που γίνεται σήμερα, είναι η διοικητική παραλαβή που είναι απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας, ώστε να στείλουμε την απόφαση αυτή στο Υπουργείο, να μας έλθει η τελική έγκριση των τευχών δημοπράτησης, η οποία θα περάσει και από την εκτελεστική του ΦΟΣΔΑ, άρα εκεί θα πάρθουν οι αποφάσεις για όποια τροποποίηση των όρων θέλουμε και ως πολιτικό πλέον όργανο θεσμικό της αυτοδιοίκησης να κάνουμε, και μετά θα βγει ο διαγωνισμός. Όπως καταλαβαίνετε, όταν περιμένουμε με τόση αγωνία για μήνες και για χρόνια να πάρουμε αυτή την απόφαση, δεν έχουμε την πολυτέλεια για αναβολή πραγματικά ούτε μια μέρα. Μιλώντας για χρόνους, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά, φαντάζει ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει η μεταφορά. Είχατε πει για τέλη Ιανουαρίου. Mm-hmm. Πού βρισκόμαστε και αν υπάρχει όντως λογική σε όσους ανησυχούν και λένε ότι θα υπάρχουν ενστάσεις από τις εταιρείες, ακόμα και αν αποφύγαμε τη διαδικασία του διαγωνισμού? Όπως σας είπα, σήμερα στην Εκτελεστική Επιτροπή θα εγκρίνουμε τις προδιαγραφές για τη μεταφορά και στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα θα εγκριθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της δημόσιας πρόσκλησης πλέον που θα βγει προς τους ενδιαφερόμενους. Η διαδικασία αυτή, ακόμα και αν γίνουν ενστάσεις από κάποιους από τους ετούντες, επειδή έχει εγκριθεί από την Ενιαία Αρχή Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων η διαδικασία express, αυτή η πολύ πολύ ταχεία διαδικασία λόγω της έκτακτης ανάγκης και της κατεπήγουσας περίστασης, θεωρώ ότι δεν θα φέρει προσχώματα και εμπόδια στη διαδικασία της μεταφοράς, ακριβώς γιατί έχουμε υπαρθεί σε ειδικό καθεστώς, οπότε θα προχωρήσει η διαδικασία. Είναι απλά δηλαδή κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει απλά να λάβουν χώρα.